Ότι αυτά τα επιδόματα ψίχουλα που δίνει η κυβέρνηση και λέει ότι εμείς βοηθούμε με μια ένεση όσους δεν μπορούν να πληρώσουν το αυξημένο λογαριασμό της ΔΕΗ, είναι για πολύ περιορισμένους ανθρώπους και κυρίως για οικογένειες που αποτελούνται από ένα άτομο. Πολύ σωστά, πολύ μικρές καταναλώσεις. 300 κιλοβατόρες το μήνα είναι πολύ μικρή κατανάλωση. Χρειάζεται κάποιος να εξηγεί στον ελληνικό λαό. Εμείς εύκολα το εξηγούμε. Αυτή τη στιγμή, τώρα που συζητάμε σήμερα, η αγορά έχει πέσει λίγο η χοντρεμπορική. Γιατί η Ελλάδα έχει 173 ευρώ σήμερα και η Γερμανία έχει μόλις 73. Είμαστε στα ύψιλες. Είμαστε πάλι πρωταθλητές. Σε μια αγορά της Ευρώπης που έχουμε μια ύφεση σε σχέση με την τιμή των προηγούμενων των 400 ευρώ της προηγούμενης εβδομάδος. Και πάλι τότε η Γερμανία ήταν πολύ πιο κάτω από εμάς και η Πολωνία πολύ πιο κάτω από εμάς. Γιατί αυτές οι χώρες χρησιμοποιούν τις λιγνητικές τους μονάδες. Εμείς έχουμε αποφασίσει να είμαστε απολύτως ενεργειακά εξαρτημένοι. Με την απόφαση αυτή κλείνουμε τις λιγνητικές μας μονάδες. Σήμερα, από προχθές, από τις 27 του μήνα, αυτή η απόφαση για παρέκκληση δηλώνει ξεκάθαρα ότι η νέα ΔΕΗ πλέον δεν προτίθεται να μπει σε καμία είδους επένδυση για να βγάλει αυτό που είπα έτσι στην πιο λαϊκή κάρτα καυσαερίου για τις μονάδες της και λέει δώσ' μου λίγο τράτο σαν την παράταση που δίνουμε να δουλέψει κάποιος χωρίς άδεια στην ουσία για την περίπτωση του το λέω της κάρτας καυσαερίου στην προκείμενη περίπτωση λέει θα παρεκκλίνω τις επένδυσεις που προκύπτει από τα καυσαέρια των μονάδων μου. Γι' αυτό ζητάω αυτή την παρέκκληση από το Υπουργείο Ενέργειας, το τμήμα περιβάλλοντος, να με αφήσει ως ΔΕΗ να παρεκκλίνω αυτό. Κύριε Πρόεδρε, αυτό που καίει, όσο μπορούμε να τα καταλάβαμε, δεν είμαστε ειδικοί, αυτό που καίει τον κόσμο τώρα είναι γιατί είμαστε στην καρδιά του χειμώνα. Τι θα γίνει τώρα λοιπόν με τους λογαριασμούς του ρεύματος, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό, πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, τι δυνατότητες έχει ο πολίτης, πού θα φτάσουν οι τιμές, θα υπάρχει περίπτωση να πέσουνε, υπάρχει ελπίδα να πέσουνε. Αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να έχουμε αύξηση των τιμών. Αύξηση κι άλλη αύξηση των τιμών. Τις τάξεις. Συνολικά, αν το δει κανείς από την αρχή του καλοκαιριού, έχουμε ξεπεράσει το 200% στα τιμολόγια. Αναμένουμε λοιπόν νέα αύξηση. Δηλαδή κάποιος που πληρώνει ας πούμε 100 ευρώ το μήνα μέχρι τώρα θα πάει στα 300 για την τιμή του ηλεκτρικού, ναι. Σε αυτό έρχεται τώρα να καλύψει ένα μέρος η επιδότηση της κυβέρνησης. Αυτή λοιπόν η επιδότηση, αν είναι κανείς εντός των ορίων, δηλαδή 300 κιλοβατόρες το μήνα, θα είναι μια επιδότηση η οποία θα καλύψει ένα μεγάλο μέρος αυτής της αστρονομικής αύξησης. Αλλά επειδή, όπως είπαμε, ότι λίγοι είναι αυτοί που καταναλώνουν 300 κιλοβατόρες το μήνα, μια οικογένεια τετραμελής θέλει μίνιμουμ 500 με 600 κιλοβατόρες. Πόσο μάλλον τώρα που οι περισσότερες οικογένειες δεν βάζουν πετρέλαιο και χρησιμοποιούν τα κλιματιστικά τους. Ακριβώς. Και γίνεται. Εγώ έχω να τριχιάσει με αυτό που είπε ο πρόεδρος της Γερμανίας ΠΕΤΕΗ και δεν το λέω να τριχιάσει έτσι για να περάσει η ώρα μας. Το λέω γιατί όταν ένας θεσμικός συνδικαλιστής, όπως είναι ο πρόεδρος της Γερμανίας ΠΕΤΕΗ, της μεγαλύτερης επιχείρησης του δημοσίου μέχρι χθες στην Ελλάδα, είπατε, αν κάνω λάθος, αν το καταλάβω. Νομίζω ότι είμαι στην Ελλάδα, όχι στη Σιναλώα. Ότι η κυβέρνηση είναι dealer ιδιωτών που διαχειρίζονται φυσικό αέριο. Dealer, κύριε πρόεδρε, ξέρετε τι σημαίνει. Σου δίνω, μου δίνεις, κρατώ τα ρέστα, τα μοιράζω δια δύο και μοιράζω την τράπεζα στο τραπέζι και όπως κερδίζει τον Άσο, παίρνει και την βαλίτσα. Αυτό σημαίνει dealer. Το καταλαβαίνω καλά, το είπατε έτσι, εννοούσατε κάτι άλλο. Έχουμε κυβέρνηση που κάνει deal με ιδιώτες φυσικού αερίου ή κυβέρνηση που κοιτάει το όφελος του ελληνικού λαού. Παρακαλώ πολύ, ξαναπείτε τον λίγο να καταλάβω. Όταν κανείς έχει ένα προϊόν το οποίο προσπαθεί να το διαφημίσει και εν προκειμένου το φυσικό αέριο, το οποίο εμφανίζεται ότι αυτό θα κρατήσει την παραγωγή, την ηλεκτροπαραγωγή στη χώρα μας, έχοντας όμως η χώρα δικό της καύσιμο λιγνίτη και λέει ότι εγώ θα κλείσω τους λιγνίτες, αλλά προκειμένου να έχει η χώρα ρεύμα θα χρησιμοποιώ φυσικό αέριο, για εμένα, για εμάς, όλους αυτή είναι μια λογική dealer. Δηλαδή, σπονσονάρω
και προωθώ το εισαγόμενο φυσικό αέριο έναντι του εγχώριου λιγνίτη. Πουθενά δεν έχει συμβεί αυτό. Καμία χώρα, και επειδή πολύ σωστά παρατηρήθηκε και λίγο πριν, ότι η ίδια η Γερμανία, όπου στο μεγάλο αυτόν κυβερνητικό συνσχηματισμό σήμερα με τους πράσινους στην κυβέρνηση, οι οποίοι μάλιστα είναι αυτοί που πίεζαν πολύ περισσότερο σε επίπεδο Ευρώπης και όχι μόνο, και σε επίπεδο και παγκοσμίως, να μειωθούν οι καύσεις από άνθρακα από λιγνίτη, συμφωνούν για τις ανάγκες της χώρας τους η καύση του λιγνίτη να είναι μήνυμα μέχρι το 30. Εμείς δεν θέλουμε εξορίξεις. Εμείς θέλουμε να τα κλείσουμε 23. Και δεν θέλουμε να γίνουν εξορίξεις φυσικού αερίου, κύριε Πρόεδρε. Εδώ. Ναι, αυτό εκεί που το προηγούμενο χρονικό διάστημα, εγώ δεν προσπαθώ να το καταλάβω. Όλη η διαμάχη με τη γείτονα γίνεται ακριβώς για τέτοιου είδους διαδικασίες, δηλαδή για τα κοιτάσματα που μπορεί να είναι εκεί. Και με την Κύπρο, τώρα που είναι τεράστια κοιτάσματα, έτσι. Προφανώς. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και απαγορεύεται να εξορυχθεί αυτό, τότε γιατί ξοδεύουν τόσα δισεκατομμύρια για τις γεωτρήσεις, για εξοπλιστικά, για όλα αυτά τα πράγματα. Απλά αυτή την ώρα εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να υπηρετούμε το φυσικό αέριο που προέρχεται από, κατά κύριο λόγο, από τη Ρωσία. Δεν έχουμε φροντίσει να έχουμε εκείνες τις ποσότητες ως χώρα προκειμένου να μην μας πάρει το τσουνάμι των αυξήσεων. Να έχουμε αυτάρκεια δηλαδή. Βεβαίως. Υπάρχουν ευθύνες γι' αυτό, έτσι, κύριε Πρόεδρε, το γεγονός ότι δεν έχουν οι κυβερνήσεις λάβει μέτρα για να υπάρχει αυτονομία όσο το δυνατόν και αυτά. Μπορεί κανείς να πει ότι δεν υπάρχουν ευθύνες από τη στιγμή που ο καταναλωτής αναγκάζεται να πληρώσει 200% επιπλέον το ηλεκτρικό και 300% το φυσικό αέριο. Αυτές οι εξορίξεις γιατί δεν γίνονται, κύριε? Αυτό είναι πολύ μεγάλο ζήτημα και γεωπολιτικό. Δεν μπορώ να γνωρίζω εγώ. Ξέρω ότι η Ευρώπη υποτίθεται ότι δεν επιδοτεί τέτοιου είδους ζητήματα. Απ' την άλλη, η κυβέρνηση, αν θέλει, δεν μπορεί να το κάνει. Να προχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση. Τι πάρω. Θεωρητικά μπορεί. Όμως δεν θέλουν λοιπόν. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα πολύ εξειδικευμένο ζήτημα. Εμπλέκονται γεωπολιτικά παιχνίδια. Υπάρχει εμπλοκή και της γείτονος χώρας και όχι μόνο. Θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις σε σχέση με το πώς θα προχωρήσει η γεωπολιτική μια συγκεκριμένα εικόνα. Εμείς στενοχωρήσουμε τους γείτονες, δηλαδή. Εμείς στενοχωρήσουμε, μην θυμώσουμε τους γείτονες. Πώς να το πω. Με συγχωρείτε. Θέτει ένα πάρα πολύ κύριο ερώτημα στον κατάλληλο άνθρωπο. Πιο γρήγορα δεν γίνεται. Έχουμε οικόπεδα τα οποία είναι χρυσάφι. Εμείς μπορούμε ως ελληνική κυβέρνηση να είμαστε στον καναπέ, να νοικιάσουμε τα οικόπεδα και το ποστό που παίρνουμε να είναι τόσο μεγάλο που οι επόμενες γενιές να κάθονται και αυτές στον καναπέ και να απολαμβάνουν τα πλούτη της γης μας. Γιατί δεν τα δίνουμε? Γιατί το είπε ο κύριος Πρόεδρος. Deal με ιδιοκτήτες, διαχειριστές φυσικού αερίου. Τι πιο καλό, κατάλληλο να το καταλάβουμε άπαντες αυτό. Deal. Εάν αύριο το πρωί δεν διαψεύσει η κυβέρνηση αυτά που λέει ο πρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ, τότε δεν πρόκειται περί τυλαδόρων, πρόκειται περί τριμπλαδόρων του εκλογικού σώματος που το κατάφεραν και το κορόιδευσαν. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να πω κάτι που ισχυροποιεί την ταπεινή μου άποψη και ας είναι σκληρή η λέξη του Ντίν. Έχουμε αποφασίσει ως χώρα να κατασκευάσουμε μια μονάδα λιγνητική με το καύσιμο δίπλα, με πολύ προβλέψιμο κόστος, μια μονάδα σύγχρονη, το Λεμάιδα 5. Εδώ και 6-7 χρόνια από το 2015 ξεκίνησε η κατασκευή της. Πληρώσαμε μέχρι σήμερα ως ελληνικό δημόσιο, με μέσο ΔΕΗ, 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή η μονάδα θα ξεκινήσει να λειτουργεί σε 5 μήνες. Για να κάνει απόσβεση πρέπει να δουλέψει μίνιμουμ 20 χρόνια. 20 χρόνια. Όταν λοιπόν αποφασίζει η ελληνική κυβέρνηση να την κλείσει τη μονάδα, μέσα σε 2 χρόνια θα μπορούσε να την κλείσει νωρίτερα, αλλά δεν προλαβαίνει να κάνει ανασκευή. Μέσα σε 2 χρόνια να την κλείσει και λέει σήμερα ότι θα την δουλέψω με φυσικό αέριο, όπου το φυσικό αέριο εξίσου επιβαρύνει το ζήτημα του